Θα αλλάξουμε θέμα, διαφοροποιούμαστε λίγο, αλλάζουμε κλίμα. Θα πάμε Αρχάνες, εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού, το συνεργείο της Κρήτης σήμερα και συγκεκριμένα στο εργαστήριο ξυλογλυπτικής στις Αρχάνες. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Εύη, καλησπέρα, πού βρίσκεσαι? Απόγευμα. Και καλό μήνα. Βρισκόμαστε στις Αρχάνες, στο κέντρο πολιτισμού, εδώ που δύο φορές την εβδομάδα λαμβάνουν χώρα μαθήματα ξυλογλυπτικής για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη, είναι υπεύθυνη πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, και τον κύριο Μαρίνο Μακράκη, έτσι ώστε να δούμε πρακτικά πώς φτιάχνουν και πώς μαθαίνουν τα παιδιά για την ξυλογλυπτική. Κάποιες πληροφορίες αναφορικά τώρα με το πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της ομάδας και να μάθει. Εντάσσεται όλη αυτή η δράση στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων για το φετινό καλοκαίρι στις Αρχάνες. Ακριβώς. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό μήνα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Βρισκόμαστε στο κτίριο της παλιάς ηλεκτρικής. Πρόκειται για ένα κόσμο των Αρχανών. Είναι το πολιτιστικό μας κέντρο και φιλοξενούμε την έκθεση ξυλόγλυπτων του κυρίου Μαρίνου Μακράκη. Παράλληλα, λειτουργεί και σαν βιωματικό εργαστήριο, όπου ο κόσμος μπορεί και το επισκέπτεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 9, προκειμένου να μάθει πώς μπορεί να δουλέψει ένα κομμάτι ξύλου. Γνωρίζουμε τα διαφορετικά είδη ξύλων και το πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να δημιουργήσει ένα μικρό καλλιτέχνημα πάνω σε ένα ξύλο. Θα περάσουμε στον κύριο Μαρίνο Μακράκη, ο οποίος ασχολείται ερασιτεχνικά για περισσότερα από 30 χρόνια με την ξυλογλυπτική και θα μας δείξει ένα από τα πρώτα αντικείμενα τα οποία φτιάχνουν τα παιδιά που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη δράση, το οποίο είναι ένα σταυρουδάκι, σωστά? Ναι, σωστά. Ξεκινάμε από τα απλά πράγματα με το ξύλο, το οποίο το χαράζουν τα παιδιά και φτιάχνουν αυτό το σχήμα. Κατόπιν προσπαθούμε να το φέρουμε σε ένα αρμονικό σύνολο, να σβήσουμε τις πριονιές που κάμανε με τα πριόνια, τα χειροκίνητα. Χρησιμοποιείτε παραδοσιακά εργαλεία για να φτιάξετε τα αντικείμενα από το ξύλο και όπως μπορούμε να δούμε στον συγκεκριμένο σταυρό, έχετε με μολύβι σχεδιάσει το σχήμα ακριβώς που πρέπει να πάρει. Επομένως πρέπει να το φέρετε εσείς να το λιάνετε, όπως μας είπατε. Να το λιάνουμε, να βγάλουμε τις προεξοχές που τυχόν μπορεί να έχει, τις πριονιές από το πριόνι που έχει δημιουργηθεί. Με ενδιαφέρει τα παιδιά να δουλέψουν τα παλιά εργαλεία ξυλολουργικής και ξυλογλυπτικής τέχνης για να δουν πώς δουλεύανε παλιά οι παλιοί μαστόροι, οι παλιοί ξυλογλύπτες και ξυλουργοί και να ξέρουν ότι υπάρχει και αυτή η τέχνη της ξυλογλυπτικής. Πάμε λοιπόν να το λιάνουμε, να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία του να λιάνεις το σταυρουδάκι. Παίρνουμε το σταυρουδάκι, το σφίγγουμε στο σφιγκτήρα που έχουμε. Μετά, με μία ξυλόλυμα, το λιένουμε από όλες τις πλευρές. Το γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναφερθούμε και στο ενδιαφέρον και την αγωνία των παιδιών να μάθουν για την ξυλογλυπτική, αφού από 7 ετών μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο σεμινάριο και να γνωρίσει και να φτιάξει αντικείμενα τα οποία μετά θα τα πάρει στο σπίτι. Γιατί αυτό το σταυρουδάκι που θα μάθουν να φτιάξουν τα παιδιά και την κουτάλα την οποία βλέπουμε μπροστά, που έχετε σαν σχέδιο, μετά μπορεί να την πάρει στο σπίτι και να τη χρησιμοποιήσει. Σωστά. Χρησιμοποιούμε ακίνδυνα εργαλεία. Αυτή η λίμα ξυλογλυπτικής είναι ακίνδυνη για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά και τους αρέσει πολύ και να λιένουν το ξύλο, να το φέρνουν σε μια αρμονική μορφή και κατόπιν κάνουμε μια τρύπα για να το κρεμάσουν στο κρεβατάκι τους ή στο λαιμό τους. Ωραία. Η τρύπα αυτή γίνεται με αυτό το χειροκίνητο τρυπάνι. Έχουμε ορίσει το σημείο στο οποίο... το σημείο που θα γίνει η τρύπα. Και με αυτό το εργαλείο, ωραία τρύπηση. Και μετά μπορούμε να περάσουμε κάποιο κορδόνι, κάποια κλωστούλα και το κρεμάμε στο κρεβάτι μας, στο λαιμό μας, η αλυσιδούλα. Ό,τι θέλει το κάθε παιδί. Άλλα αντικείμενα τα οποία φτιάχνουν και δημιουργούν τα παιδιά στο συγκεκριμένο σεμινάριο, ποια είναι? Στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι μετά οι κουτάλες που και εκεί χρησιμοποιούμε
λίμες που είναι ακίνδυνα εργαλεία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω με σκαρπέλα και γλύφανα, που κόβουν πιο πολύ από το μαχαίρι, για να εξοικειωθούν και τα παιδιά. Βάζουμε πάλι την κουτάλα στο σφιχτήρα. Τα παιδιά ενθουσιάζονται με το πόσο παλιά είναι κάποια αντικείμενα και όμως πόσο μπορούν αποτελεσματικά να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, εάν τους δείξω ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος, τους αρέσει πολύ. Αυτό με παρακίνησε εμένα και συνεχίζω να κάνω έτσι μαθήματα δωρεάν για τα παιδιά. Τους αρέσει πολύ να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και συγχρόνως και το μυαλό τους για το πώς θα το φέρουν, να δουν ένα αρμονικό σύνολο. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς γίνεται η διαδικασία για την κουτάλα. Η διαδικασία για την κουτάλα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πιάνουμε τη λίμα και σβήνουμε τις πριονιές που έχουν δημιουργηθεί από το πριόνι, από το σάρακα που το έχουμε κόψει γύρω-γύρω. Και να πούμε βεβαίως ότι το πρώτο, το αρχικό σχήμα το έχετε φτιάξει εσείς, καθώς είναι πιο δύσκολο το παιδί να φέρει το ξύλο σε αυτό το σχήμα. Οπότε τους δίνετε το πρώτο βοηθητικό βήμα, το έναυσμα. Γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Μετά σιγά-σιγά θα τους δείξουμε και τον τρόπο πώς το κόβουμε, πώς το γιένουν, πώς το επεξεργαζόμαστε. Στην κουτάλα κάνετε και τρύπα αφού λιάνετε τα μέρη της. Δεν είναι απαραίτητο. Μόνο αν θέλει να τη γκρεμάσει κάποιος, μπορεί να κάνουμε μια τρυπούλα. Οπότε η διαδικασία για να κάνουμε μετά την τρύπα αφού το έχουμε λιάνει είναι ίδια και με το σταυρό. Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο. Σημειώνουμε το σημείο που θέλουμε να κάνουμε την τρύπα. Σωστά. Και πάμε να το δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Η τρυπούλα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Βάζουμε το ανάλογο τρυπάνι στο χειροκίνητο. Τρυπάνι εδώ και το χαράζουμε. Βάζουμε βέβαια μεγαλύτερο τρυπάνι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη τρύπα, να μπορέσουμε να το κρεμάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια τρύπα για να το κρεμάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν τα παιδιά. Κυρία Γιαννιδάκη, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος της ομάδας που μαθαίνει για την ξυλογλυπτική τέχνη, πού μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες? Μπορεί να μας επισκεφτεί εδώ, όπως σας προείπα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 έως 9, είτε να απευθυνθεί στη σελίδα του Δήμου μας, την κοινοφελούς σελίδα, όπου υπάρχει και η δράση, και με χαρά θα τον υποδεχτούμε και θα τον εντάξουμε στο εργαστήριο. Και βεβαίως να πούμε ότι τα έργα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή και εκτίθενται εδώ στο κέντρο πολιτισμού είναι έργα του κυρίου Μακράκη, ο οποίος για περισσότερα από 30 χρόνια ασχολείται με την ξυλογλυπτική. Και μάλιστα σε συζήτηση που είχαμε προηγουμένως μας είπατε ότι είναι μια τέχνη η οποία εκλείβει σιγά-σιγά. Οπότε εσείς θέλετε να την αναβιώσετε και μάλιστα οι νεαρές ηλικίες, τα νέα παιδιά να μάθουν για αυτή την τέχνη. Πάει να εκλείψει. Γι' αυτό έτσι μου δόθηκε αυτό το κίνητρο με τη συνεισφορά της κυρίας Αντιδημάρχου, της κυρίας Γιαννιδάκη, να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να δείξουμε στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτή η τέχνη. Και έστω και ένα παιδί να μπορέσει να συνεχίσει μετά, αυτό θα είναι θετικό για την κοινωνία μας. Μάλιστα. Έχετε δει διαφορά στο πρώτο μάθημα? Μόνο αυτή η τελευταία ερώτηση, ναι, ναι. Αν τα παιδιά έτσι εξοικειώνονται με την τέχνη της ξυλογλυπτικής και ίσως θέλουν και μόνο τους να φτιάξουν κάποια πράγματα και αντικείμενα. Αφού τους αρέσει, σημαίνει ότι θέλουν να συνεχίσουν. Με ρωτάνε πότε έχω μαθήματα, τα βλέπω με όρεξη μεγάλη. Που σημαίνει ότι αυτό ο σκοπός επιτεύχθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια είναι εξαιρετικές και όμορφες εικόνες, μια ξεχωριστή τέχνη και βέβαια πολύ σημαντικό που μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με την τέχνη της ξυλογλυπτικής και πόσο όμορφες δραστηριότητες, κυρία Γιαννιδάκη, εκεί στις Αρχάνες. Πόσες έχουμε παρουσιάσει τον τελευταίο μήνα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, βέβαια. Και πολλά ακόμα, εννοείται.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και θα σας στείλω βέβαια εννοείται μία κουτάλα, εννοείται το δωράκι σας. Μία κουτάλα. Δύο κουτάλες. Θέλει και η Γιώτα ή Αφοντάκη. Δύο θα σας στείλω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεχωριστοί άνθρωποι και ιδιαίτερα δραστήρια και στις Αρχάνες, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.